Πάτε συνέχεια όντως, ξαδερφούλα. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνει. Γιατί πήγα περίπου στα μισά του game, πρέπει να γίνει για να το τελειώσουμε. Απλά κατάλαβα ότι η ξαδερφούλα δεν την παλεύει. Οπότε θα πρέπει να το παίξω σε όλο καριέρα. Πρέπει να βρω ένα από αυτά τα βράδια τώρα. Να το παίξουμε, να το τελειώσουμε. Εγώ ήθελα να το παίξει ξαδερφούλα. Αλλά μας τρώνε φουλ πάλι. Κάνει ρε. Λες να πάμε καλ. Το καλ δεν πρέπει να είναι κακό. Πάλι, σάρω πάλι, οκ. Okay. Αδερφέ μου, για το MS που λες, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Λυπάμαι που το ακούω, δεν ξέρω, μακάρι να μπορείς να βοηθήσω. Τηλεργασία ξεκίνησε από 9. Σε τι δουλειά ρε. Ακυρώθηκε πάλι πάπα. Μπρο, το ping που έκανε εδώ η Velvet, άπειρα insane, legit. Άπειρα insane το ping που έκανε η Velvet, λέω. Respect στον τυπά. Πέθανα εδώ, τι. Οκ, είναι εντάξει, έχει ολόκληρο item στο 11 με 0 kills, αλλά yes, whatever. Φτιάξε και το πλέιτε. Καλά, εδώ έκανα μαλακία, εντάξει, το ξέρω τι είναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα λόγο να προχωρήσω για trades. Αλλά whatever, εντάξει. Άντε πάλι, δεν τον μπάκρε, φίλε. Κάνει target πάνω στον άλλον και χτυπάει ο πινάνο. Βασικά ο Kane ρε φίλε, ενώ έχω γόρτα εδώ από πού ακριβώς έρχεται, μπορεί κάποιος να με εξηγήσει. Πω βασικά εντάξει ρε φίλε, άπειρα cringe κατά τα έχω τώρα πάλι το 1 vs 2. Κατά τα άπειρα cringe αλήθεια. Εν τω μεταξύ, μπρο, έχω 1,3 attack speed. Έχω 1,3 attack speed. Έχω και το lethal tempo και τα auto attacks δεν φεύγουνε, κολλάνε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Είναι με 1,3 attack speed, τα auto attacks δεν γίνεται να κολλάνε. Είναι full triggering αυτό, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι κάποιο είδους back 1000% αυτό το πράγμα. Με 1,3 attack speed είναι το lethal tempo και τα auto attacks κολλάνε. Μαλάκα αυτό ποτέ δεν θα πρέπει να γίνεται, δεν ξέρω, είναι πολλά, πάρα πολύ περίεργο. Η Kai'Sa έκανε εξώσε... Ω, τι είναι αυτός. Οκ, να πάρω κανένα kill ρε παιδιά εγώ. Δεν ξέρω, θα δούμε, ένα βράδυ πρέπει να κάτσουμε να το τερματίσουμε. Λογικά θα το τερματίσω, αν και ήταν ένας τυπάς ρε φίλε στο stream προχθές που το παίζαμε, που έλεγε συνέχεια, είχε κάνει copy paste και έλεγε συνέχεια την ίδια κασέτα, ότι έχει βγει ένα άρθρο γουλού και λέει τις δυο τελευταίες ώρες του game να τις απαγορεύσουν ή να κρέσει και κάτι τέτοια. Και με έχει τρομάξει ρε μαλάκα. Λέω θα κάτσω να το παίξω και τι. Κάπου σάπα κολόζω. Δηλαδή λέω θα πας δύο τελευταίες ώρες στο game και τι σκάτα θα συναντήσουν να πούμε. Ο διάολος θα κατέβει να είναι αντίπαλος του. Έχω πανικοβληθεί λίγο από αυτά. Αλλά εντάξει, οκ, δεν μασάμε. Τον πάρω νεφρή λογικά. Α, και είναι νεκρός, οκ. Πριν. Απ' τα όρκεν. Παρά απ' τα όρος και εδώ πηγαίνω. Κοίτα, εμένα προσωπικά αυτό που με τρομάζει πιο πολύ είναι οι junglers. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να με τρομάξει περισσότερο από αυτό. Τι έγινε ρε Κάθρι? Τίποτα. Τι τίποτα? Μωράκι, τι έγινε? Δεν πήγαν τα δαρτιά, αυτό έγινε. Μαρίστηκα,
Έλα εδώ, έλα εδώ. Σιγά το πράγμα, εντάξει, τι έγινε. Άλλα δύο χρόνια είναι φορή, άλλα δύο χρόνια. Κουράστηκα. Έχω πάρει 800 χαρτιά, φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Τα χαρτιά σου δεν μπήκανε τώρα. Γιατί δεν γράφω πάνω λίγο στο... Δεν γράφω πάνω στο χαρτί την ημερομηνία που ξεκίνησε και που τελείωσε το σεμινάριο. Γιατί δεν το γράφετε? Δεν ξέρω. Λέω αυτό δώσε ένα από το πανεπιστήμιο. Όλος ο κόσμος αυτό έχει. Τώρα πήγα και το είδα ότι πάρα πολύ έχει το ίδιο πρόβλημα. Έλεος! Να πεθάνουν και ο Μητσοτάκης κι όλοι. Βαρέθηκα! Ο Μητσοτάκης τι σου φταίει τώρα? Και εσύ είσαι του Μητσοτάκη γαμιασέ. Αυτή φταίνε. Πλέον πληρώσει, δεν ξέρω εγώ πώς έχω πληρώσει για το σεμινάριο και όλα αυτά. Τι τα δώρμα. Ο Ζέρας όμως που παράει από εκεί θα το πληρώσει τώρα. Okay. Μωράκι, μην κάνεις τώρα έτσι για αυτό το πράγμα, σιγά. Εντάξει ρε, θα βρεθεί κάποια λύση άμα το έχουν όλοι το πρόβλημα. Τίποτα δεν θα βρεθεί, μου λέει, δεν γίνεται τίποτα. Έλα κάτσε εδώ, έλα κάτσε εδώ να σε κάνω καλή ξένα. Δεν θέλω. Έλα να σε σαπορτάρει λίγο το chat. Ακούει και ο κόσμος να κλαίω. Εντάξει, γνωστή κλαψιάρα είσαι. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Έλα ρε μωράκι τώρα, μην το στεναχωριές γι' αυτό. Όχι, πες. Έλα, δεν πειράζει, εντάξει, το παρατάω όλο το game. Όταν είσαι εσύ η προτεραιότητά μου, το παρατάω όλο, δεν με νοιάζει. Μισό λίγο να τελειώσω το game μου. Όχι ρε. Έλα ρε μωράκι, με στεναχωρείς τώρα. Τι λέγα, ρε μωρί, έχω σταθεί. Έχω σταθεί, θα πουλάω μια ζωή κάλτσες, βαρέθηκα. Θα πουλάς κάλτσες. Μωράκι, έλα να κάνουμε δουλειά στο stream, έχει λεφτά το stream. Άσε τις κάλτσες και τα παιδαγωγικά τι και τα... Τι να κάνω στο stream, βυζιά δεν έχω, τίποτα δεν έχω, τι να κάνω. Καλά, εντάξει, μην αλλάξουμε τη συζήτηση, έλα πάντα. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Εσένα τώρα ποιος σε πήρε τηλέφωνο και... Πήρε τηλέφωνο στη δεύτερο βάθμιο. Εσύ. Ναι, μπήκε το μεταπτυχιακό μου και δεν μπήκε το σεμινάριο. Εντάξει, τόσο σημαντικό είναι αυτό το σεμινάριο. Ναι, γιατί θα έβγαινα στους πίνακες. Της ειδικής. Ναι. Και τώρα δεν μπαίνεις. Όχι. Καλά, τι μαλακία είναι αυτή. Δηλαδή... Ναι, εσύ δεν φταίς όμως αυτό ρε Κάθριν. Μα δεν έχει να κάνω το τελευταίο. Θέλω να πάρω τηλέφωνο το Μητσοτάκη και να το βρίσω. Κάνε στο tweet τρετάρι συνέχεια το Μητσοτάκη καμιά σε και γράψε. Βαρέθηκα, είναι όλοι οι παππούδες στο σχολείο του, δεν θέλουν να κάνω μάθηση και δεν θέλουν τίποτα. Γιατί να κάνω εγώ μάθηση, μα κάθομαι και μου μαλακίζω με όλες τις άλλες δουλειές. Μωράκι, τώρα λες μεγάλες κουβέντες. Ναι, τελικά όμως ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Ότι δεν μετράει το χαρτί, το έχουν πάρει σαν άξονα, δεν μετράει. Γιατί, εσύ δεν φταίει σε αυτό. Δεν το φταίω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πού δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι δηλαδή. Εμ δεν φταίει, εμ. Αχ, πόσο μου αρέσει να κλέβω φάρμα το τσάγκλο. Κοίτα, Κάθριν, θα βρούμε μια λύση γενικά, να ξέρει. Δεν υπάρχει, ούτε ένσταση μπορώ να κάνω, ούτε τίποτα. Μου λέει δεν είναι δικό μα λάθο. Ναι, κάποιο όμως πρέπει να είναι το λάθος. Παιδιά, για να καταλάβετε, για να καταλάβετε και εσείς που δεν καταλάβατε, εμείς που είμαστε φιλόλογοι από τη σχολή μας, κάθε χαρτί που παίρνουμε, πτυχίο κτλ, μεταπτυχιακό, σεμινάρια που κάνουμε, προϋπηρεσία, υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία ανεβαίνεις μόρια και ανεβαίνεις στους πίνακες. Οπότε, όσα πιο πολλά τέτοια μαζέψεις, τόσο πιο γρήγορα διορίζεσαι. Ή μπαίνεις ως αναπληρωτής, αν το έχετε ακούσει, και γενικά χίλια δυο ρε παιδί μου, ωραία. Πώς με έκανε τέτοιο, ρε. Who the lady! Καλά δεν τα λέω, ρε κάθε. Και τώρα η Κατερίνα είχε κάνει αυτό το σεμινάριο, τι ήτανε που είπες. Πότε το είχες κάνει αυτό. Όπως δούλευα. Είχες κάνει αυτό το πράγμα, δεν το θυμάμαι. Και είχε κάνει ένα σεμινάριο ειδικής αγωγής, με το οποίο ουσιαστικά τη βάζουν σε επιπλέον πίνακες που είναι για την ειδική αγωγή. Έτσι, και έχεις πολλές πιθανότητες μετά να μπεις κάπου με αυτό, σε κάποιο σχολείο, σε κάποια δομή, ας πούμε, κτλ. Έτσι.
Και τώρα αυτό που έγινε με την Κατερίνα είναι ότι έκανε τα χαρτιά της και δεν της μέτρησαν ένα χαρτί. Ένα σεμινάριο και. Ρε, αν και είναι τρολιά αυτά. Ήταν από σχολή, ήταν από αυτό. Τώρα, όντως θα περίμενε να μπει. Ρε, κάνετε ένα αφού δεν παίρνουν άτομο. Παίρνουμε, ρε. Αφού κάνουμε δουλειά στο stream, θα παρατηρήσω το stream. Θέλω να βρω έναν πολιτικό να το χτίσω. Έχει χτίσει. Μα οι πολιτικοί τι σου φταίνε σε αυτό. Όχι, αυτοί φταίνε. Αυτοί φταίνε που έχουν κάνει αυτά τα ηλίθια. Αντί να δίνουμε εξετάσεις για να μπαίνουμε, μαζεύουμε μόρια. Τα παράπονα στο Τσιπράκο. Θέλω να βρω έναν και να τον ονομασταυρίσω. Έναν. Θέλω να βρω έναν και να τα ακούσει για όλους.